Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον Παράδεισο. Μας αξιώνει και πάλι είναι φέτος ο Θεός με τη χάρη Του να αρχίσουμε την κατανυκτική περίοδο του Τριωδίου και να ακούσουμε και πάλι και τους θαυμάσιους κατανυκτικούς εναρκτήριους ύμνους της μετανοίας άνοιξόν μη πύλα ζωοδότα, της σωτηρίας εύχυνόν μη τρίβους Θεοτόκε και να ακούσουμε επίσης τα σχετικά γεωγραφικά αναγνώσματα, ένα από τα οποία που μόλις προηγουμένως ακολουθήσαμε από το Καταλουκάν Άγιο Ευαγγέλιο μας παρουσιάζει την παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου, με την οποία παραβολή γνωρίζουμε ότι αρχίζει το Τριώδιο. Με την παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου αρχίζει το Τριώδιο. Αναλύσαμε πολλές φορές τα προηγούμενα έτη αυτήν την θαυμάσια παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου, όπως επίσης αναλύσαμε και την περίοδο αυτή του Τριωδίου και τη σημασία που έχει αυτή η περίοδος του Τριωδίου. Πάντως σήμερα τα γεωγραφικά αναγνώσματα έχουν χωριστεί και το μεν ευαγγελικό, η παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου έχει σχέση με την έναρξη του Αγίου Τριωδίου, το αποστολικό όμως ανάγνωσμα από την προς Ρωμαίους επιστολή έχει σχέση με τον εορτάζοντα σήμερα Άγιο Τρίφωνα. Και επειδή και η σειρά των κηρυγμάτων μας εφέτος, η σειρά των κηρυγμάτων μας αναφέρεται στους Αγίους, θα κάνουμε σήμερα λόγο για τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Τρίφωνα, όπως επίσης σύντομα στο τέλος, αν προλάβουμε, και δυο λόγια και για τον Άγιο Νεομάρτυρα Αναστάσιο των Εκναυπλίου καταγόμενων. Πάντως, πώς συνδέεται η αποστολική περικοπή την οποία προηγουμένως ακούσαμε από την προς Ρωμαίους επιστολή με τον Άγιο Μάρτυρα, γιατί γι' αυτόν ορίστηκε να ψάλετε σήμερα. Θα σας υπενθυμίσω ότι η αποστολική περικοπή έλεγε ότι Χριστός ο αποθανών μάλλον δε και εγερθείς και έστεινεν δεξιά του Θεού ως και εν την χάνει υπερ ημών. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος πέθανε για μας αλλά και αναστήθηκε και τώρα βρίσκεται επάνω στα δεξιά του Θεού, ο οποίος προσεύχεται, πρεσβεύει για μας. Και με βάση αυτήν την παρουσία του Θεού και την νίκη του Θεού, με την Ανάστασή Του και την Ανάληψή Του, ο Απόστολος Παύλος μας λέει θριαμβευτικά και με σιγουριά τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού. Και θυμούμαστε οι παλαιότεροι όταν πηγαίναμε στα κατηχητικά σχολεία, ένα από τα πρώτα τραγουδάκια τα οποία μαθαίναμε είναι «Ποιος θα μας χωρίσει από την, τι θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού». Ένα τραγούδι το οποίο λέγαμε στα κατηχητικά σχολεία και είναι παρμένο από αυτήν την αποστολική περίοδο. Τι μπορεί να με χωρίσει, τι μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη σου Χριστέ. Τι μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη σου Χριστέ. Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού. Θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης κτλ. Και στην συνέχεια λέει ο Απόστολος Παύλος ότι τίποτε δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, ούτε οι δυνάμεις, ούτε οι δαίμονες, ούτε τίποτε δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Και όλα αυτά τα λεγόμενα εδώ από την Αποστολική Περικοπή, από τον Απόστολο Παύλο, τα εφήρμοσαν όλοι οι Άγιοι Μάρτυρες, αλλά και εορτάζουν σήμερα Άγιος Τρίφων. Θα σας κάνω μια σύντομη αναφορά στον βίο του Αγίου Τρίφωνος, ο οποίος δεν είναι πολύ γνωστός, και μια και τώρα έτυχε να έχουμε Κυριακή, ας μάθουμε λίγα και για τον Άγιο Μάρτυρα Τρίφωνα. Ο Άγιος Μάρτυρας Τρίφων λοιπόν, μεγαλομάρτης, καταγόταν από την Λάμψακο. Οι γονείς του ήταν ευσεβέστατοι και από ευσεβείς γονείς λέει ο βίος εδώ, ευσεβών δε γονέων, ευσεβέστερων τέκνων εκφής. Από ευσεβείς γονείς φάνηκε ευσεβέστερο τέκνο και από την πρώτη ηλικία λέει αξιώθηκε, λόγω της μεγάλης αρετής από νεαρής ηλικίας, αξιώθηκε να τύχει της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος και να θαυματουργεί ο Άγιος Τρίφων από νεαρής ηλικίας, ενώ ακόμη ήταν σε ηλικία 17 ετών, ζώντας ακόμη να θαυματουργεί. Πολλές φορές οι Άγιοι θαυματουργούν και εν ζωή, αλλά τις περισσότερες φορές μετά από θάνατον. Και όλες, λέει, οι αρρώστιες των ψυχών και των σωμάτων
αλλά ιδιαίτερα το γένος των δαιμόνων, μόνον με το όνομα του Αγίου Τρίφωνος, μόλις άκουγαν το όνομα του Αγίου Τρίφωνος, εδραπέτευαν. Ούτε ο πάγκαλος αυτό η νεότης, και έτσι η νεότητα ήταν πανέμορφη, η νεότητα του Αγίου Τρίφωνος, και ανδριζωμένη όχι μόνον προς άνδρας μαχήμους, αλλά προς δαίμονας και προς νόσους. Την εποχή εκείνη, λέει, στην Ρώμη ήταν αυτοκράτορας ένας Γορδιανός, λίγο πριν από τα μέσα του 3ου αιώνος, λίγο πριν ξεσπάσει ο μεγάλος διωγμός του αυτοκράτορος Δεκίου, ένας από τους πιο σκληρούς διωγμούς. Αυτός λοιπόν ο Γορδιανός ο αυτοκράτορ, γύρω στο 230-240 μετά Χριστόν, ήταν ιδωλολάτρης, αλλά δεν ήταν τόσο πολύ διώκτης των χριστιανών. Συμπαθούσε τους χριστιανούς. Ου βαρύς δε το σούτον της χριστιανής. Δεν ήταν τόσο βαρύς για τους χριστιανούς. Αυτός λοιπόν είχε μία θυγατέρα μονάκριβη, μονογενή, η οποία ήταν φημισμένη για την ομορφιά της, για το κάλος της, αλλά ακόμη και για την ευφυΐα της. Και την είχε παραδώσει για να παιδευτεί σε πολύ μεγάλους δασκάλους. Όκαι προς γραμμάτων πήραν και παιδείας κτίσιν αυτήν ήγαγεν. Την οδήγησε λοιπόν αυτήν την πανέμορφη πριγκίπισσα ο Γορδιανός για να μάθει γράμματα. Και οι μεν γονείς φρόντιζαν πολύ για αυτήν την κόρη τους και δεν ήθελαν τίποτε να θίξει την παρθενία της, μηδένα μόμον επιτριβήνε ταύτισαν παρθενία, και εξαιτίας αυτής και της ευφυΐας και του κάλους αλλά και της αρετής της, την ζητούσαν πάρα πολύ. Πολλής δε της πρώτης της πόλεως ο ζήλος, ώστε του γάμου ταύτης επιτυχήν. Όλοι οι άρχοντες της Ρώμης, οι πρίγκιπες, ήθελαν να μνηστευθούν αυτήν την κόρη. Ο Θεός όμως έχει άλλα σχέδια. Μερικές φορές εμείς κάνουμε τα δικά μας τα σχέδια και για τα παιδιά μας και για τους ιδίους μας, ιδιαίτερα μάλιστα αν τύχει να έχουμε και κάποια προσόντα εξωτερικού κάλους και ευφυΐας, τα μυαλά μας παίρνουν αέρα. Ο Θεός όμως τα οικονομεί αλλιώς. Τι έκανε λοιπόν ο Θεός? Ο Θεός, λέει, για να γίνει γνωστός και στην πόλη των Ρωμαίων ο Τρίφων, ο ενάρετος αυτός χριστιανός νέος, για να γίνει γνωστός και στην Ρώμη, από την Ασία, από την Λάμψακο, για να γίνει γνωστός και στην Ρώμη, αλλά επίσης και άλλο λόγο, μάλλον δε είναι και Χριστός εν αυτό δοξαστεί, για να δοξαστεί και ο Χριστός μέσω του Τρίφωνος, τι έκανε? Επέτρεψε η πανέμορφη αυτή και πανέψινη κόρη να καταληφθεί από δαιμόνιο. Δαιμονίστηκε η πριγκίπισσα, και όλοι ξέρουμε τι κάνουν αυτοί οι οποίοι δαιμονίζονται, σπαράσουν, πέφτουν στο νερό και στα ύδατα και ζουν με μια ζωή ταρακώδη. Έφταναν μάλιστα οι γονείς στο σημείο ακόμη να παρακαλούν και να πεθάνει για να γλιτώσουν από το μαρτύριο αυτό το οποίο έβλεπαν να περνάει η κόρη της. Κάθε φορά όμως, λέει, εκεί που βασανιζόταν η κόρη, ακούστηκε το δαιμόνιο από μέσα της να φωνάζει «Εβώα δε ισχυρός και τον οικείον ομολόγη διώκτον». Τι έλεγε το δαιμόνιο κάποια φορά? «Ότι δεν θα φύγω από αυτήν αν δεν έρθει εδώ στη Ρώμη ο Τρίφων. Ούκ εξτήσω μετάφτης η μη Τρίφωνα όδε γενόμενον είδω». Απόρρισαν όλοι. Ποιος είναι αυτός ο Τρίφων? Και φανταστείτε τώρα με τη δύναμη που είχε ο αυτοκράτορ. Έστειλε σε όλη την αυτοκρατορία ανθρώπους να ψάξουν και να βρουν έναν Τρίφωνα. Άρχισαν λοιπόν οι απεσταλμένοι του αυτοκράτορος και σε όλες τις χώρες, και πάση ρευνά το τόπος και δια πάσης γλώτης Τρίφων είδετο, Τρίφων ανεκαλύτω. Σε όλες τις γλώσσες και σε όλες τις χώρες ακουγόταν το όνομα του Τρίφωνος. Ποιος είναι αυτός ο Τρίφων? Και τελικώς κάποιοι απεσταλμένοι έφτασαν και εκεί στην Λάμψακο, και ο Τρίφων, λέει, ταπεινός εκεί στην χώρα, στην κόμη της Λαμψάκου, τι έκανε? Εν κόμη Λαμψάκου διατρίβων ευρίσκεται χινών επιμελητής και νομεύς ο τοσούτος. Αυτός ο μεγάλος χαρισματούχος ενάρετος έφηβος τι έκανε? Έβος και χίνες, φρόντιζε τις χίνες. Και όταν άκουσε να ζητούν κάποιον Τρίφωνα, αυτός με το χάρισμα που είχε κατάλαβε ότι αυτόν ζητούν και ομολόγησε αυτός είναι ο Τρίφων. Τον παρέλαβαν λοιπόν οι άρχοντες εκεί από την περιοχή της Λαμψάκου και τον πήγαν αμέσως κάτω στην Ρώμη, και εκεί, λέει, ενώ είχε αρχίσει να βαδίζει και να πλησιάζει ο Τρίφων προς την Ρώμη, το δαιμόνιο είχε αρχίσει να ταράσεται.
διότι πλησίαζε ο Τρίφων και τρεις ημέρες πριν φτάσει ο Τρίφων στη Ρώμη, λέει εδώ ο βίος, αλλός ο νούπο και άκω να πελαθήσω μέρα για το δαιμόνιο και χωρίς να θέλω θα φύγω. Τρεις γάρι μέρε το μεταταύτα και Τρίφων ότι την καθημών εξουσία να γλυφός παραγίνεται. Έλεγε λοιπόν ότι τρεις ημέρες θα έρθει ο Τρίφων και εγώ φεύγω τώρα, αφήνω την κόρη. Και πραγματικά ούτως πολλά κράξαν την κόρη εξή, μηδέν αυτήν υπομείνε θαρίσας. Αφού φώναξε πολύ όπως κάνουν τα δαιμόνια, άφησε την κόρη ήρεμη και υγιή. Όταν όμως έφτασε ο Τρίφων στην Ρώμη, ο Γορδιανός ο αυτοκράτορ τον παρέλαβε τον Τρίφωνα και θέλησε να μάθει περισσότερα πράγματα, μολονότι η κόρη του ήδη είχε απαλλαγεί από το δαιμόνιο τρεις ημέρες πριν φτάσει ο Τρίφων. Και για να γίνει πιο γνωστό το πράγμα και για να οδηγηθούν περισσότεροι στην πίστη, ρώτησε τον Τρίφωνα τι ήταν αυτό που συνέβη στην κόρη μου και θέλω, λέει, για να πιστεύσει αυτό το οποίο έγινε, να με κάνεις και εμένα να δω αυτόν τον δαίμονα και θέλω, λέει, να του κάνω κι εγώ μία ανάκριση ή να δε και μίζω να δω το πράγμα την πίστη αυτόν εκείνον τον δαίμονα θεατών γενέστε Τρίφωνα εξίου και περιών ανερωτηθεί μη συγκαλύψε αλυσφός αγαγήν. Να μου κάνεις λοιπόν να δω κι εγώ τον δαίμονα αυτό και να το ρωτήσω, λέει ο αυτοκράτορ, κι εγώ τον δαίμονα μερικά πράγματα. Και πραγματικά ο Άγιος Τρίφων, αφού ζήτησε προθεσμία 6 ημερών να προσευχηθεί και να νηστεύσει, εν έξι γαρούν ημέρες νηστεία και δεήσει την προς το Θεό ο Τρίφωνε αυτόν ακδούς, την 7η ημέρα πήγε εκεί και φανταστείτε τώρα να μάθουν όλα τα ανάκτορα και όλοι οι περίοικοι και όλοι οι αξιωματούχοι ότι θα εμφανιστεί ο δαίμονας ο οποίος ταλαιπωρούσε την πριγκίπισσα την ημέρα αυτή. Μαζεύτηκαν λοιπόν όλοι γύρω εκεί στα ανάκτορα και ο θείος Τρίφων γεμάτος από θείο πνεύμα και με τα μάτια του λέει έβλεπε το αθέατο, άμα δε και το ακάθαρο τον πνεύμα όμασιν αθεάτης ή απαριστάμενον αυτό καθορών, του έδωσε οντολή και του είπε «Συλλέγω εν το ονόματι Ιησού Χριστού εμφάνιθη της παρούση και την ασχημοσύνην την συν άρτη και την ασθένειαν δίλην γενέστε πάση». Να φανείς εδώ και να κάνεις φανερή την ασχημοσύνη σου, αλλά επίσης και γιατί ο Θεός επιτρέπει να έρχεσαι σε εμάς τους ανθρώπους και να ταλαιπωρείς αυτούς τους ανθρώπους. Και εμφανίστηκε, λέει, την ώρα εκείνη εκεί ο δαίμονας αυτός σαν ένα σκύλος κύων οράτο σφόδρα δυσιδής, ένα πανάσχημος σκύλος, το χρώμα του και τα μάτια του έβγαζαν φωτιά και η κεφαλή του ήταν σχεδόν χωμένη στη γη. Και του είπε ο Τρίφων, ποιος είναι αυτός ο οποίος σε έστειλε και ποιος είναι αυτός ο οποίος σου επέτρεψε να επιτεθείς εναντίον αυτής της Νεάνιδος και πώς ενώ είστε μέσα στο σκοτάδι και μέσα στο ζώφο και είστε ως προς την δύναμη ασθενής, ο Χριστός συνέτριψε τη δύναμή σας, πώς τολμάτε ασθενείς και άτιμοι να ταλαιπωρείτε τα πλάσματα του Θεού. Και ο δαίμονας τότε απάντησε ότι αυτός ο οποίος με έστειλε είναι ο αρχηγός μου, ο πατέρας μου, είναι ο Σατανάς. Τον πατέρα των αίτιων των κακών, ως και Σατάν προσιγόρευτε. Παρά αυτού και την πέδα ταύτην έλεγεν, επιτέτρα με βασανίσε. Αυτός με έστειλε, αλλά επέτρεψε ο Θεός. Αν δεν επιτρέψει ο Θεός, κανένας δεν βασανίζεται από τους δαίμονες. Επιτέτρα με βασανίσε. Και όταν τον ρώτησε και ποια είναι η εξουσία την οποία έχετε πάνω στους ανθρώπους, αυτός ομολόγησε ότι ουδεμία της έστειν εξουσία κατά των ευσεβούντων, εναντίον των ευσεβών ανθρώπων δεν έχουμε καμία εξουσία, γι' αυτό δεν πρέπει να φοβόμαστε τους δαίμονες, ουδεμία της έστειν εξουσία κατά των ευσεβούντων, εις για τον Παντοκράτορα Θεών και τον αυτού Υιόν των Χριστών, ον Πέτρος και Παύλος εντάφθα λαμπρός εκήρυξαν, αν υποπτήσαν τις αυτούς διεφεύγομαι. Δεν έχουν καμιά σε αυτούς οι οποίοι σέβονται τον Χριστό. Ακόμη και τον Πέτρο και τον Παύλο που είναι εδώ στη Ρώμη, μόνο το όνομά τους που ακούμε, σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Ή μη την απείραν έξωθεν αυτή σε παγαγήν προτραπείμεν. Αν δεν μας επιτρέψει κανένας απ' έξω για κάποιο λόγο, όπως για κάποιο λόγο είπαμε, επιτρέπει ο Θεός κάποιους ανθρώπους να δαιμονίζονται, μερικές φορές και χωρίς να φταίνει ήλιοι. Αφού λοιπόν έγινε αυτός ο διάλογος ανάμεσα στο δαιμόνιο και στον Άγιο Τρίφωνα, τον εφόρτωσε ο βασιλιάς ο Γορδιανός με χρήματα, με χρυσάφι κτλ. Τον Τρίφωνα και τον έστειλε πίσω στην πατρίδα του.
Στον δρόμο, λέει ο Άγιος Τρίφων, τα έδωσε όλα στους φτωχούς, όσο χρυσάφι και όσα χρήματα του έδωσε ο Αυτοκράτορας για την θεραπεία της κόρης του. Αλλά στη συνέχεια ξέσπασε ο φοβερός διωγμός εναντίον των χριστιανών από τον Δέκιο το 250. Και λέει εδώ ο Άγιος Σημεώνα μεταφραστής, για ποιο λόγο επιτρέπει μερικές φορές ο Θεός τους διωγμούς εναντίον των χριστιανών, ή νουν δεινός τότε κατά χριστιανών ο πόλεμος και πολλοί συνέχουσα σκοτωμήνει την οικουμένην, και δια τούτο παρήν οράν την του Θεού άλλωνα, ως την υπτίο διακαθερωμένην και τους μένευσε βή πίστην υποδεξαμένους, ασθενείς δε τους λογισμούς όντας και αχυρώδης, υπό της των πειρασμών βίας, ως περ υπότινος ανέμων φοράς. Επιτρέπει ο Θεός, λέει, το αλώνι του, εμείς είμαστε το αλώνι του Θεού, η Εκκλησία, επιτρέπει ο Θεός το αλώνι του να το χτυπήσουν άνεμοι, διωγμοί. Και όπως με τους ανέμους γίνεται το ξεχώρισμα του σιταριού και το σιτάρι πέφτει κάτω ως βαρύ ενώ το άχυρο φεύγει, το ίδιο συμβαίνει. Όσοι δε γνώμης ευθύτητη και ψυχή σταθερότητη της αληθείας αντεποιήσαντο, ούτε κρήτονες οφθέντες των πειρασμών και μέχρι τέλους την ομολογία φυλάξαντες, ία της καθαρόλετος χρυσός όφθησαν. Αυτοί οι οποίοι είναι καθαροί, αυτοί δεν φοβούνται ούτε διωγμούς, ούτε τίποτε, αλλά φτάνουν μέχρι το τέλος και μένουν καθαροί σαν χρυσάφι, ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασα σε αυτούς. Δεν ευχόμαστε εμείς να ξανάρθουν τέτοιοι φρικτοί διωγμοί εναντίον των χριστιανών. Αν όμως ο Θεός επιτρέψει να έχουμε διωγμούς, θα πρέπει να μην μοιάξουμε αυτούς τους ασθενείς σαν τα άχυρα που τους παίρνει ο αέρας και τους στέλνει εδώ και εκεί, αλλά να μείνουμε σταθεροί στην πίστη μας. Μερικές φορές αυτή η πίστη μας δοκιμάζεται και χωρίς διωγμούς και σε καιρούς ειρήνης. Και δεν έχουμε τις δέουσες αντιδράσεις εναντίον όλων όσοι θέλουν να προσβάλλουν την πίστη μας, να προσβάλλουν τις παραδόσεις μας στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Η πατρίδα μας η Ελλάδα ξεκίνησε από τέτοιους διωγμούς. Η χριστιανική Ελλάδα έζησε μία περίοδο ειρηνική, ξαναπέρασε διωγμούς στην Τουρκοκρατία, ο Θεός επέτρεψε και ξαναγίναμε κράτος. Και τώρα ας σας θυμίσω πάλι ότι δεν μοιάζουμε καθόλου με αυτές τις περιόδους της ευσεβίας και της ορθοδοξίας, και ενώ τότε, όπως θα δούμε στο τέλος τον επίλογο που θα κάνω, η πίστη αυξανόταν από την περίοδο εκείνη των διωγμών και διαδιδόταν σαν φλόγα, σαν φωτιά, από μικρός πυθύρας κατέλαβε όλα την οικουμένη, τώρα η πίστη μας σβήνει. Μια στάχτη περίεργη, μια σύγχυση περίεργη κυκλοφορεί επάνω στην ατμόσφαιρα από αθέους, από εκκλησιομάκους, μερικές φορές και με ευθύνη δική μας, και η πίστη μας η χριστιανική, όπως η πίστη των μαρτύρων, αντί να αυξάνει και να δυναμώνει και να γίνεται φωτιά, η δική μας η πίστη σβήνει. Και σχεδόν αδιαφορούμε για όσα συμβαίνουν, αδιαφορούμε για όσα συμβαίνουν και στην χώρα μας. Εδώ καταλήξαμε να εκλέξουμε άθεο πρωθυπουργό, εκκλησιομάχο πρωθυπουργό, και δεν ξέρω πόσοι είναι εκείνοι οι οποίοι αντιλαμβάνονται πόσο ο Θεός επέτρεψε, ο Θεός το επιτρέπει αυτό. Και ίσως αυτό να βγει προς καλό μας. Πάνω σε αυτό οφείλεται στην ασθενή δική μας πίστη. Η Ελλάδα, η χριστιανική, η αγιοτόκος Ελλάδα, η οποία σε όλους τους αιώνες από την εποχή την αποστολική, ο ελληνισμός, σε όλη την περίοδο πέρασε από διωγμούς, πέρασε από βασανιστήρια, δεν έχασε την πίστη της, να καταλήξει τώρα σε περίοδο ειρήνης να έχει έναν πρωθυπουργό άθεο. Δεν θέλω να κατακρίνω την νέα κυβέρνηση. Δεν αποκλείεται ο Θεός για λόγους κάποιας οικονομίας να επέτρεψε να έχουμε κυβέρνηση αθέων. Θα δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Πάντως, σύν της άλλης, αυτό οφείλεται και στη δική μας την ασθενή πίστη και στη δική μας την ασθενή αναξιότητα, διότι ο Θεός, όποιοι είμαστε, τέτοιους άρχοντες μας δίνει. Αφού λοιπόν έφτασε ο Άγιος Τρίφων, ο μεγαλομάτης Τρίφος, στην πατρίδα του και ξέσπασε ο διωγμός εκεί του Δεκίου, για να μην σας ταλαιπωρήσω πολύ περισσότερο εδώ, τον συνέλαβαν και τον Άγιο Τρίφωνα, τον συνέλαβε ένας τοπικός άρχον, ο Ακυλίνος, και στην διπλανή πόλη, την Νίκαια, που ήταν τότε έδρα του Αυτοκράτορος, την Νίκαια την ξέρουμε, πολλοί από εμάς την επισκεφθήκαμε κιόλας σε κάποιο προσκύνημα, αλλά και μια μεγάλη ελληνιστική πόλη, η Νίκαια, ελληνική πόλη. Αυτές τις ημέρες μάλιστα είδα στο διαδίκτυο ότι στην λίμνη της Νικαίας, έξω κοντά στην παραλία, στην ακτή της λίμνης,
Ανακαλύφθηκε, είδαν από πάνω Τούρκοι αεροπόροι και πήγαν και Τούρκοι αρχαιολόγοι και είδαν μια μεγάλη βασιλική θαμένη μέσα στη λίμνη, χριστιανική βασιλική, μεγαλύτερη ακόμη και από τον ναό της Αγίας Σοφίας της Νικαίας. Υπάρχει ο ναός της Αγίας Σοφίας στη Νίκαια, τώρα ανακάλυψαν μια βασιλική ή χριστιανική Νίκαια. Τι χάσαμε το γένος μας. Εκεί λοιπόν στη Νίκαια ο Ακυλίνος τον υπέβαλε τον Άγιο Τρίφωνα σε φοβερά μαρτύρια, σε ανάλογα μαρτύρια που υπέστησαν οι Άγιοι οι Μεγαλομάρτυρες, ο Άγιος Γεώργιος κτλ. Γι' αυτό και χαρακτηρίζεται και ως Μεγαλομάρτης. Να μην σας αναφέρω εδώ τα μαρτύρια τα οποία υπέστη ο Άγιος Τρίφων και τον διάλογο ο οποίος έγινε ανάμεσα, τον θαραλέο διάλογο ο οποίος έγινε ανάμεσα στον Μεγαλομάρτυρα Τρίφωνα και στον τοπικό άρχοντα τον Ακυλίνο. Αφού λοιπόν δεν κατόρθωσε να κάμψει την αντίσταση και να τον οδηγήσει σε προσκύνηση των ψεύτικων θεών των ειδώλων, τελικώς αποφάσισε τον διαξήφους θάνατό του. Τελικώς εδώ τελειώνοντας ο Άγιος Σημεών Μεταφραστής λέει, πάλι νουν ομοιαρός εκείνος δικαστής, υπό το εναυτό λαλούντος δαίμονος συνοθούμενος, περιεί των αθλητήν κολακίες υποσύρει πυρώμενος. Προσπαθούσε ακόμη και μέχρι το τέλος να τον παρασύρει με κολακίες για να γλιτώσει τη ζωή του. Όταν όμως είδε ότι αυτός ήταν ακλινής, τότε έδωσε την εντολή να γίνει η κοπή της κεφαλής του και του είπε «Τρίφων το του σεβαστού κέσσερος προστάγματι αντιπών και μήτε βασιλεί, μήτε θεής όλος είναι πιστής, με τα πολλήν πήραν βασάνων το τελευταίον και την κεφαλήν εκοπήτω». Να κόψουμε και την κεφαλή του Τρίφωνος, τελευταία μετά από τα πολλά βάσανα, γιατί ούτε άκουσε τον Κέσσαρα, τον αυτοκράτορα που έκανε διωγμούς τον Δέκιο, αλλά ούτε πίστηκε να προσκυνήσει στους θεούς. Και ενώ πήγαινε προς το μαρτύριο ο Άγιος Τρίφων, έσκυψε και προσευχήθηκε. Είναι μια πολύ ωραία προσευχή εδώ. «Δέσποτα Κύριε, Θεέ Θεών, Βασιλεύ Βασιλέων, Άγιε Αγίων, ευχαριστώσει ότι κατηξίωσας με τον αγώνα τούτο να μου μήτως εις τέλος διαγωνίσαστε. Και νυν δεω μέσου, μη άψητέ μου η επίβολος του πονηρού χείρ. Μη προς απολύες κατασπάσει βυθών, εν ειρήνη παραλαβών εις τα αγαπητά σου σκηνώματα». Παρακάλεσε το Θεό να πάρει την ψυχή του εν ειρήνη, ειρηνικά, πριν πέσει το σπαθί του Δημίου επάνω του. Και όντως ο Θεός, ταύτα προσεψάμενος ο αθλοφόρος και προσκυνήσας Θεό, πρώτου πληγίνε το ψήφι, πριν το ψήφος να τον πλήξει και να του κόψει την κεφαλή, παραδίδωσε την ψυχήν ως περνεύματι του δεδοκότος αυτήν αφεθήν εθελήσας, ούκε λεύση του τυραννίσαντος. Και άφησε την ψυχή του πριν το ψήφος του κόψει την κεφαλή και στη συνέχεια λέει οι χριστιανοί, μόλον ότι στην Νίκαια ήθελαν να τον θάψουν, φάνηκε σε όραμα ο Άγιος Τρίφων και τους έδωσε εντολή να πάνε και να το θάψουν στην πατρίδα του την Λάμψαχο, όπου εξ απαλώνων ήχων καθιερωθεί στο Θεό και πολλούς μεν τη Χριστού πίστη προαγαγών, πολλάς δε νόσους ανθρώπων η ασάμενος, πλήστας δε μερατάφτα τιμωριών ιδέας υπεραληθείας διενεκών, των της αυθαρσίας στέφανων ανεδίσετο. Υπάρχει μάλιστα ότι κατά την περίοδο κάποιας βασάνου, ο ίδιος ο Τρίφων αλλά και οι περίοικοι είδαν επάνω από τον ουρανό να κατεφαίνει ένα στεφάνι, το οποίο ήταν λέει με πολυτίμους λίθους έλαμπαν πολύτιμη λίθη στολισμένο το στεφάνι αυτό και με άνθη έβοσμα για να καθίσει επάνω στο κεφάλι του υποψηφίου μάρτυρος. Και δυο λόγια αφού αναφερθήκαμε στον Άγιο Τρίφωνα και δυο λόγια μόνον για τον Αναστάσιο τον Ναυπλιαία, έναν επίσης νεομάρτυρα του οποίου ο βίος είναι επίσης πολύ χαρακτηριστικός. Τι έκανε αυτός ο νεομάρτης Αναστάσιος στον Ναύπλιο τον 17ο αιώνα? Όπως μας λέει σύντομα εδώ ο βίος του, ο Άγιος Αναστάσιος ήταν γέννημα και θρέμα του Ναυπλίου. Ήταν ζωγράφος στην τέχνη, πολύ επιτίδιος. Μνηστεύτηκε λέει στην πατρίδα του στον Ναύπλιο την κόρη ενός χριστιανού. Όταν όμως λίγες μέρες μετά από την μνηστία του πληροφορήθηκε ότι η κόρη εκείνη δεν διήγε καλώς, την απέσυρε και διέλυσε τον Αραβόνα. Οι συγγενείς όμως της κόρης κατέφυγαν σε μαγικές τέχνες για να την αγαπήσει και να την νυφευθεί. Εξαιτίας λοιπόν αυτών των μαγικών που έκαναν οι συγγενείς, ενήργησαν τα μαγικά, έχασε ο νέος το νου του,
όθεν εις ο λίγων καιρών ενήργησαν τα μαγικά και απολέσας ο νέος τας φρένας του, περιεφέρε το ένθε κακήθεν. Και όπως τον βρήκαν ζαλισμένο και με χαμένα τα μυαλά του οι αγαρινοί, τον τούρκευσαν. Ο Θεός όμως δεν τον άφησε και σε λίγες μέρες του έδωσε την υγεία του, σταμάτησαν τα μάγια, επενέβη ο Θεός ο ίδιος, γιατί ήξερε την καλή του την πρόθεση, και όταν ήλθε στον εαυτό του και είδε ότι φορούσε στην κεφάλι σαρίκι σαν Τούρκος, το έριξε κάτω στη γη και το πάτησε, το τούρκικο σαρίκι. Έριψε νευθύσει στη γη και άρχισε να κραυγάζει με μεγάλη φωνή μέσα στο πλήθος των Τούρκων. Εγώ χριστιανός ήμουν, χριστιανός είμαι και χριστιανός θα πεθάνω. Τότε οι αγαρινοί, βλέποντας ότι μετεμελήθη, τον πήγαν δέρνοντας και σέρνοντάς τον, τον έφερε στον Κρητήν, ο οποίος προσπαθούσε με κολακίες και με απειλές να τον επαναφέρει στην πίστη των Μωαμεθανών. Αλλά ο μάρτυρας, χωρίς να λογαριάζει τίποτε, ακλόνητος και έλεγε με παρησία: «Δεν αρνούμαι εγώ τον Κύριό μου Ιησού Χριστό, τον αληθινόν Θεόν, αλλά πιστεύω και προσκυνώ ως ποιητή και σωτήρα μου. Την ειδική σας πίστη ουδέ ποσός την χρειάζομαι, αλλά αποστρέφομαι και σας και τον προφήτη σας. Αποστρέφομαι και σας και τον Μωάμεθ». Τώρα δεν τολμούμε να πούμε για τον Μωάμεθ, θα μας φάξουν οι τζιχαντιστές. Σφάζουν όλο τον κόσμο και την Ευρώπη και την Αμερική. Εκεί φτάσαμε με τη βιλία μας οι χριστιανοί, χάσαμε την προστασία του Θεού. Και σφάζουν οι τζιχαντιστές, όπως έσφαζαν την τουρκοκρατία τους δικούς μας, τους νεομάρτυρες. Όταν τα άκουσε αυτά ο Κρητής, διέταξε να τον αποκεφαλίσουν. Αλλά οι αγαρινοί, για να τον κάνουν περισσότερο να μαρτυρήσει, γιατί ο αποκεφαλισμός είναι και μία λύτρωση. Αλλά οι αγαρινοί, λέει, μενόμενοι, δεν συμμορφώθηκαν με την απόφαση του Κρητού, αλλά τον έφεραν από το δικαστήριο, έπεσαν επάνω του, όπως κάποτε οι Ιουδαίοι στον πρωτομάρτυρα Στέφανο, και άλλοι με ξύλα, άλλοι με μαχαίρια, κατατρύπησαν το σώμα του μάρτυρος, έως ότου τον κατέκοψαν σε λεπτά κομμάτια, τον κατέκοψαν. Και στη συνέχεια έτσι ετελειώθηκε ο ευλογημένος Αναστάσιος και έλαβε του μαρτυρίου τον Στέφανο, τώρα δε αγάλεται στο χορό των μαρτύρων εις δόξαν Πατρός Υιού και Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος Σημεών ο Μεταφραστής, τελειώνω, ο Άγιος Σημεών ο Μεταφραστής, από το έργο του οποίου σας διάβασα τον βίο του Αγίου Τρίφωνος, αρχίζοντας τον βίο του, μας λέει ότι οι Απόστολοι, λέει, μετά την ανάληψη του Κυρίου, πλήρης Αγίου Πνεύματος, διέδωσαν τον χριστιανισμό σε όλη την κτήση. Και από αυτό το Άγιο Πνεύμα που είχαν οι Απόστολοι, έλαβε όλη η κτήση. Έτσι έφυγε το σκότος της αγνίας και οδηγήθηκε όλη η οικουμένη στην αληθινή θεογνωσία. Δεν είναι να λυπάται κανένας πως οι Απόστολοι και οι μάρτυρες οδήγησαν την οικουμένη στη θεογνωσία και τώρα εξαιτίας μας χάνεται αυτή η θεογνωσία. Αποχριστιανίζεται η Ευρώπη. Άθεοι κυβερνούν την Ευρώπη από την εποχή της Γαλλικής Επαναστάσεως. Αποχριστιανίστηκε η Ευρώπη. Και αυτός ο αποχριστιανισμός των διαφωτιστών από την Γαλλική Επανάσταση έχει περάσει και στην χώρα μας. Και ενώ μέχρι τώρα δεν υπήρχε κίνδυνος, εδώ και μερικές δεκαετίες αποχριστιανιζόμαστε κι εμείς. Και έχουμε αθέως και εδώ και παντού και στην κυβέρνηση και στα σχολεία. Δεν είναι να λυπάσαι ότι οι Απόστολοι, οι μάρτυρες, αυτή την φωτιά του Αγίου Πνεύματος την έβγαλαν σε όλο τον κόσμο, έτσι λέει παρακάτω, ούτως η πίστη στην αρχή λαβούσα, εις τηλικά αυτήν προήλθε περηφανή δύναμη. Ταύτης μετά τους Αποστόλους οι θείοι μάρτυρες, όπως ο Άγιος Τρίφων, έτοιοι της θεοσεβίας πεφύνασε και ένα σπέρμα πυρός, λέει, πήραν από τους Αποστόλους, μια μικρή φλόγα, πού είναι η δική μας η φλόγα, πού είναι η δική μας η φωτιά. Αν κανένας από εμάς τολμήσει και μιλήσει με ζέση για την χριστιανική πίστη, για τον Χριστό, τι σημάς χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού, θεωρείται πως είναι φονταμενταλιστής, είναι αυστηρός, είναι οπισθοδρομικός, δεν είναι προοδευτικός. Οι προοδευτικοί είναι άθεοι και μας κυβερνούν οι άθεοι. Δεν ξέρω για πόσο θα επιτρέψει ο Θεός να μας κυβερνήσουν, για το καλό μας, για το κακό μας, θα δούμε. Πραγματιζόμενοι λοιπόν και από τον βίο του Αγίου Μάρτυρος Τρίφωνος, ο οποίος τους παλιούς διωγμούς έδωσε τη ζωή του για τον Χριστό, εμείς την άνεσή μας, εξαιτίας, λέει, του ότι ταλαιπωρηθήκαμε λίγο και χάσαμε τις συντάξεις μας, τι να κάνουμε? Άνεργοι, φτωχοί, εδώ, να ψηφίσουμε αυτούς, να μην πεινάμε. Ας προδίδουν την πίστη μας. Τη ζωή μας να δώσουμε για τον Χριστό. Να πεθάνουμε για τον Χριστό. Έτσι πρέπει να είναι η ζωή μας.
Παραδειγματιζόμενοι λοιπόν από το παράδειγμα αυτών των Αγίων και του παλαιού μάρτυρος του Αγίου Τρίφωνος και του νεομάρτυρος Αναστασίου, ας αυξήσουμε και εμείς την φλόγα μας και την αγάπη μας για τον Χριστό και για την Εκκλησία και για την αιωνιότητα. Αμήν.